Να δούμε. Με εσάς Προεδρείο, μάλλον πρέπει να πω κάτι παραπάνω από φάρμακα, έτσι δεν είναι? Μπορεί να πεις ευχέλω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και την Οργανική Επιτροπή τον κύριο Κανονίδη για την τιμητική πρόσκληση ακόμη μια φορά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα περιστατικό. Άντρας 57 ετών που εισήχθη με ντενόβο καρδιακή ανεπάρκεια, πρώτη διάγνωση δηλαδή, δύσπνοια και αίσθημα παλμών, χωρίς ιστορικό δομικής καρδιοπάθειας στο παρελθόν. Δεν λάμβανε φάρμακα. Το καρδιογράφημα στην εισαγωγή είχε ταχεία κολπική μαρμαριγή και το NT-proBNP και εργαστηριακά αποδείκνυε την κλινική μας διάγνωση, όπως επίσης και η εκνογραφία θώρακος ασθενής έχει μια μεγάλη καρδιακή δυσκία, ένα μεγάλο καρδιακό δίκτυο, συγγνώμη, και πνευμονική συμφόρηση. Και το υπερηχογράφημα που έγινε έδειξε πράγματι ότι έχει μια πολύ σημαντική μείωση της συσταλτικότητας αριστερής κοιλίας με σπεροειδή διαμόρφωση και μια μικρή μάλλον ανεπάρκεια μητροειδούς βαλβίδας. Μπήκε μέσα, μπήκε σε αγωγή, θα την πούμε λίγο παρακάτω. Το δεύτερο 24ωρο εμφάνισε και ένα παροδικό ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, παρά το γεγονός ότι μπήκε από την πρώτη μέρα σε αγωγή με ριβαροξαμπάνι. Και στο δισοφάγιο που έγινε αποδείχθηκε ότι υπάρχει ένας μεγάλος θρόμος στο αιτίο, ευτυχώς δεν άφησε κλινική σημειολογία του εγκεφαλικού αυτό. Έγινε και στεφανογραφικός έλεγχος που δεν έδειξε κάτι το παθολογικό. Η αγωγή εισόδου ήταν ενδοφλέβια διούρηση, προφανώς ασθενής ήταν σε κάμψη. Βισοπρολόλη σχετικά σε χαμηλή δόση, γιατί πάντα τους βιταμπλόκερς τους προσέχουμε στην φάση της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Διγοξίνη, που είναι ένα φάρμακο το οποίο βρίσκεται σε διωγμό τα τελευταία χρόνια, αλλά τουλάχιστον στην οξία φάση της οξίας καρδιακής ανεπάρκειας, νομίζω πως έχει θέση για τον έλεγχο της συχνότητας. Επλερενώνει και ριβαλοξαμπάνι, όπως είπαμε. Έκατσε περίπου μία εβδομάδα μέσα, πήγε πολύ καλά κλινικά και η αγωγή εξόδου ήταν βισοπρολόλη, φουρεσομίδη, επλερενώνει. Τέθηκε σε συνδυασμό σε ακετοτούλες βαλσαρτάνες, γιατί αιμοδυναμικά ήταν αρκετά καλός, πράγμα το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά σε πρωτοεμφανιζόμενες ντενόβοξιες καρδιακές ανεπάρκειες. Και αποφασίστηκε 6 εβδομάδες αργότερα, αφού προφανώς προηγηθεί ένα δισοφάγιο για να δούμε τι έχει γίνει ο θρόμβος, όπερ και γένετο, να γίνει η ηλεκτρική ανάδειξη που ήταν επιτυχής. 6 μήνες αργότερα είχαμε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, πλήρης αποκατάσταση της αριστερής κοιλίας. Επιλέχθηκε λοιπόν σε αυτόν τον ασθενή η επιλογή της στρατηγικής του ελέγχου του ρυθμού και φαίνεται πως σε αυτόν τον ασθενή δούλεψε πολύ καλά. Όμως αυτός ο ασθενής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι είναι μια ντενόβο καρδιακή ανεπάρκεια. Άρα λοιπόν εξ ορισμού θα μπορούσε εξ αρχής να είναι και μια τάχυμη καρδιοπάθεια από ταχεία κολπική μαρμαργή. Αυτό είναι το καλό σενάριο για την αντιμετώπιση των ασθενών με κολπική μαρμαργή και καρδιακή ανεπάρκεια. Ας δούμε καταρχήν γιατί τα δύο αυτά καρδιακά νοσήματα μας αφορούν. Μας αφορούν γιατί συνυπάρχουν πολύ συχνά και συνυπάρχουν πολύ συχνά κατά κύριο λόγο γιατί έχουν πολλούς κοινούς παράγοντες για την εμφάνισή τους. Πολλές κοινές δηλαδή γενεσιουργικές αιτίες. Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή παθοφυσιολογικά η κολπική μαρμαργή μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξόδου, όπως νομίζω ένα κλασικό παράδειγμα ήταν το παράδειγμα το δικό μας. Και βέβαια η καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξόδου, αλλά και η διαστολικού τύπου καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξόδου, με μια σειρά από παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς μπορεί να προκαλέσει τη γέννηση κολπικής μαρμαργής. Άρα λοιπόν έχουμε δύο καρδιακές οντότητες που μοιράζονται πολλούς κοινούς παράγοντες κινδύνου και μια σειρά από παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που η μία μπορεί να προκαλέσει την άλλη. Και για το λόγο αυτό, στα registry των ασθενών και στις μελέτες με καρδιακή ανεπάρκεια υπάρχει πολύ ψηλό ποσοστό εμφάνισης και παροξυσμικής ή μόνιμης κολπικής μαρμαργής, που ξεκινάει από 5 έως και 40% αναλόγως τα registry και τα κριτήρια εισαγωγής αυτών. Και το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι σε όλες τις μελέτες της καρδιακής ανεπάρκειας που τέθηκε το ερώτημα αν και κατά πόσο η κολπική μαρμαργή επηρεάζει τη θνητότητα, αποδείχθηκε ότι πράγματι η ύπαρξη κολπικής μαρμαργής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνει πολύ τη θνητότητα και αυτό βρέθηκε και στις στοιχειοποιημένες μελέτες και στα registry και στις μελέτες παρατήρησης. Και επίσης γνωρίζουμε ότι σε έναν ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια από μια άλλη μελέτη του 2014 στο Τζακ, η ύπαρξη καινούργιας κολπικής μαρμαργής, καθώς επίσης και η ύπαρξη μιας προγενέστερης, μιας εμένουσης, μια χρόνια κολπικής μαρμαργής, επιδεινώνει προφανώς την πρόγνωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Ισχύει όμως και το ανάποδο, δηλαδή η εμφάνιση μιας νέας κολπικής μαρμαργής σε έναν ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια, είτε αυτός είναι με χαμηλό κλάσμα, είτε με διατηρημένο κλάσμα εξόδησης, είναι σαφώς διδυμενής προγνωστικό σημεία παράγοντα σε σχέση με ασθενείς που εμφανίζουν καινούρια κολπική μαρμαργή, χωρίς όμως να έχουν ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.
Και τώρα, ως προς την αντιμετώπιση, λίγο θα απολογηθώ από τον επόμενο μιλητή, γιατί έχουμε κάποια slides, 2-3 μάλλον κοινά. Έχουμε λοιπόν δύο νοσολογικές οντότητες, δύο μάλλον καρδιακές παθήσεις, που μοιράζονται πολλούς παθοσιολογικούς μηχανισμούς, που ο ένας προκαλεί τον άλλον και ενδεχομένως και έχουν και κοινούς θεραπευτικούς στόχους. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι ποια θα πρέπει να είναι ο στόχος της συχνότητας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαργή. Είναι γνωστό στο πάνω γράφημα ότι όσο χαμηλότερη είναι η καρδιακή συχνότητα σε ασθενείς με φλεβόκομο και καρδιακή ανεπάρκεια, τόσο το καλύτερη είναι η πρόγνωση. Γι' αυτό και όλοι επιζητούμε στους ασθενείς μας να έχουμε συχνότητα καρδιακή 60 με 70 σφίξεις. Οι μελέτες όμως δείξανε ότι δεν ισχύει αυτό για τους ασθενείς με κολπική μαρμαργή. Εδώ είτε έχουμε πολύ χαμηλές σφίξεις, είτε έχουμε λίγο περισσότερο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κέρδος. Και μάλιστα υπάρχει μια μελέτη η οποία έδειξε ότι το βέλτιστο της συχνότητας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαργή είναι μεταξύ 73 και 82. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες καρδιακής ανεπάρκειας προτείνουν ότι οι ασθενείς με κολπική μαρμαργή και καρδιακή ανεπάρκεια χαμηλό κλάσμα εξόδησης πρέπει να έχουν συχνότητα 70 με 90 σφίξεις. Το επόμενο μεγάλο ερώτημα στους ασθενείς αυτούς είναι αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε στρατηγική ελέγχου του ρυθμού ή στρατηγική ελέγχου της συχνότητας. Και βέβαια η πρώτη μελέτη, μεγάλη μελέτη που προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι η Affirm Study, η οποία βέβαια ήταν ασθενείς και με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια, που ξέρουμε όλοι ότι έδειξε όφελος στην διατήρηση του ρυθμού σε νέους ασθενείς κάτω με 65 ετών. Και υπήρχε πράγματι και μία υποομάδα η οποία εμφάνισε καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία δεν έδειξε κάποιο ιδιαίτερα στατιστικά σημαντικό όφελος το να προσπαθούμε να διατηρήσουμε το ρυθμό σε σχέση με τη διατήρηση της συχνότητας. Ακολούθησαν πολλές μεταναλύσεις από πολλές μελέτες που προσπάθησαν να ελέγξουν τελικά ποια από τις δύο στρατηγικές είναι καλύτερες. Και ως προς συνολική θνητότητα, φαίνεται πως είτε ακολουθήσουμε τη μία στρατηγική είτε ακολουθήσουμε την άλλη στρατηγική, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Ως προς τον κίνδυνο εγκεφαλικού ή κάποιου θρομβοεμβολικού συμβάματος, επίσης δεν υπήρχε στατιστική σημαντικότητα. Βλέπουμε ότι είτε κάνουμε έλεγχο συχνότητας, είτε κάνουμε έλεγχο ρυθμού, είναι ένα και το αυτό. Εκεί που έδειξε ένα μικρό όφελος στον έλεγχο της συχνότητας, είναι ως προς τις επανανοησυλίες, και αυτό μάλλον σχετίζεται με πιθανές παρενέργειες των αντιαρρυθμικών φαρμάκων στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Τώρα, ως προς την αντιμετώπιση, το πρώτο θέμα είναι τι θέση έχουν οι beta blockers. Ξαναζητάω συγγνώμη από την επόμενη μιλήτρια. Όπως φαίνεται στην συγκεκριμένη μελέτη, οι ασθενείς με φλεβόκομβο και καρδιακή ανεπάρκεια σαφώς υπάρχει όφελος από την χορήγηση. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι οι beta αποκλειστές είναι φάρμακο δομικό για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Φαίνεται ότι μάλλον χάνεται αυτό το όφελος στην κολπική μαρμαργή. Αυτή ήταν μια μελέτη η οποία προκάλεσε αρκετό ντόρο το 2014. Ακολούθησαν και άλλες μελέτες, οι οποίες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Μάλλον φαίνεται πως δεν γνωρίζουμε απολύτως τελικά αν θα πρέπει να χορηγούμε beta blocker ή όχι σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια χαμηλό κλάσμα εξώθησης, γιατί οι τελευταίες μελέτες μάλλον έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από τις πρώτες. Ο κύριος Φιλιππάτος σε ένα editorial λέει ότι μάλλον τελικά φαίνεται πως οι ασθενείς με φλεβόκομβο ωφελούνται περισσότερο από τους beta blocker λόγω της μείωσης της καρδιακής συχνότητας, ενώ αντίθετα οι ασθενείς με κολπική μαρμαργή μπορεί να ωφελούνται από τους beta blockers λόγω των υπολείπων πλειοτρόπων δράσεων των beta blocker και όχι αυτή η καθεστή της μείωσης της συχνότητας. Το επόμενο ερώτημα είναι η διγοξίνη. Τι κάνουμε με τη διγοξίνη? Η διγοξίνη είναι πραγματικά ένα φάρμακο υποδιωγμό. Και οι μελέτες καρδιακής ανεπάρκειας και κολπικής μαρμαργής επιβεβαιώνουν τα αρνητικά αποτελέσματα. Αυτή η μεγάλη μετανάλυση έδειξε ότι η χορήγηση διγοξίνης αυξάνει τη θνητότητα στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαργή. Και σχετικά πρόσφατα αυτή η μελέτη έδειξε μάλιστα ακόμα πιο εντυπωσιακά αρνητικά αποτελέσματα. Έδειξε ότι η χορήγηση διγοξίνης ασθενείς με κολπική μαρμαργή και καρδιακή ανεπάρκεια αύξησε την ολική θνητότητα, αύξησε τον καρδιακό θάνατο, αύξησε ακόμα επίσης και τον ευφνίδιο καρδιακό θάνατο. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή. Νομίζω όμως ότι σε ασθενείς με οξία καρδιακή ανεπάρκεια ενδονοσοκομιακά ακόμα μπορεί να έχει θέση. Και με βάση λοιπόν τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2016 της καρδιακής ανεπάρκειας, θα πρέπει να κάνουμε καρδιακή ανάταξη, είτε ηλεκτρική είτε φαρμακευτική, με σχετικά ασθενή ένδειξη 2β, όταν παρά την βέλτιστη θεραπευτική αγωγή των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και παρά την προσπάθεια να ελέγξουμε τη συχνότητα, δεν έχουμε καταφέρει, ο ασθενής μας παραμένει συμπτωματικός. Προφανώς, το μοναδικό φάρμακο το οποίο έχει θέση
εάν χρησιμοποιήσουμε σε ασυρίσμη κολπική μερμανική για ανάταξη ή και κάποιες φορές και για τον έλεγχο της συχνότητας είναι η αμοιοδαρώνη, ενώ αντίθετα δροναδαρώνη και κλάση 1 αντιαριθμικά φάρμακα έχουν πλήρη αντένδειξη σε ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια. Και στις πολύ πρόσφατα δημοσιευμένες οδηγίες της κολπικής μερμανικής, το ίδιο αναφέρεται, η επιλογή είναι ή η αμοιοδαρώνη ή catheter ablation. Και για να δούμε λίγο τι πληροφορίες έχουμε για το ablation σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαργή, υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι η στρατηγική της διατήρησης ρυθμού με το ablation, σε αντίθεση από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα με τα φάρμακα, μάλλον έχει όφελος τόσο ως προς την ολική θνητότητα, όσο και ως προς τις επανανοσηλίες. Και αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί ότι από το γεγονός ότι τα φάρμακα στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν αρκετές παρενέργειες και ενδεχομένως η χορήγησή τους ίσως και λύζει το όφελος που μπορεί να έχουμε από τη διατήρηση του ρυθμού. Συγγνώμη, ενώ αντίθετα το ablation δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες παρά μόνο τις περιεπεμβατικές και επομένως η διατήρηση του ρυθμού μέσω του ablation μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς μας. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και ως προς το κλάσμα εξώθησης και ως προς την απόσταση που διανύουν οι ασθενείς μας στην εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης. Και από όλες τις μελέτες έβαλα την τελευταία που έκανε έτσι περισσότερο θόρυβο πριν από 2 χρόνια, που είναι η Hassle Heart Failure μελέτη, η οποία επίσης έδειξε ότι το ablation μπορεί να μειώσει, να αυξήσει το κλάσμα εξώθησης, να αυξήσει την διανυόμενη βάδιση στην εξάρτητη δοκιμασία βάδιση και επίσης να μειώσει τα επόμενα επεισόδια επανεμφάνισης κολπικών αριθμιών. Λίγα λόγια για το θέμα των NOACs σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαργή. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί οι εγκριτικές μελέτες των 4 φαρμάκων των νεότερων αντιπυκτικών περιέλαβαν περίπου 50% ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Άρα, λοιπόν, πράγματι από την αρχή υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην χρήση των φαρμάκων αυτών στην καρδιακή ανεπάρκεια. Και ένα ενδιαφέρον slide είναι πώς πήγαν οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν καρδιακή ανεπάρκεια στις μελέτες αυτές. Και φαίνεται πως οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια προφανώς είχαν πολύ ψηλότερη θνητότητα, η οποία οφείλεται στην πρωτογενή τους νόσο, όμως εμφάνισαν λιγότερες αιμορραγίες, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, και κυρίως ενδοκράνιες αιμορραγίες. Οι συγγραφείς της μετανάλυσης αυτής θεωρούν ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό κλάσμα εξώθησης γνωρίζουμε ότι έχουν πολύ χαμηλή πίεση και βέβαια σε ασθενείς με NOACs και υψηλές πιέσεις ο κίνδυνος αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι μεγαλύτερος. Τώρα, ως προς το όφελος που αποκομίζουν οι ασθενείς με κολπική μαρμαρική που παίρνουν NOACs, φαίνεται ότι είτε έχουν καρδιακή ανεπάρκεια είτε δεν έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, είναι απόλυτος το ίδιο ως προς τον κίνδυνο αιμορραγίας και ως προς τα επόμενα θρομβοεμβολικά επεισόδια σε σχέση με την βαρφαρίνη. Και λίγα λόγια, επειδή μάλλον θα γίνει θέμα αυτό, είναι για την τελευταία μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από ένα μήνα στο ECC και στο New England Journal of Medicine. Δεν ήταν μελέτη που περιέλαβε ασθενείς μόνο με καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά υπήρχε ένα ποσοστό περίπου 28% με καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Είναι η μελέτη ESTAFNET 4, η οποία έδειξε ότι σε ασθενείς που εφαρμόζουμε την τακτική της πρώιμης διατήρησης του ρυθμού, είτε φαρμακευτικά, η μεγαλύτερη πλειοψηφία παίρνουν φάρμακα, είτε με ablation, φαίνεται να υπάρχει κάποιο όφελος. Και αυτό μάλλον αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες της φαρμακευτικής διατήρησης του ρυθμού που ήταν αρνητικές. Σίγουρα, βέβαια, όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη, θα περιμένουμε τις υποαναλύσεις που σίγουρα θα υπάρξουν για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, είναι γύρω στο 30%, για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Άρα, λοιπόν, συμπερισματικά, κολπική μαρμαρική και καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης έχουν πολλούς κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και υπάρχει και μια αλληλουχία και υπάρχουν και πολλοί κοινοί παράγοντες που τις προκαλούν. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ σύγχρονο να βρίσκονται οι δύο αυτές καρδιακές παθήσεις μαζί. Προφανώς, η ύπαρξη κολπικής μαρμαργής σαφέστατα επιδεινώνει την πρόγνωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, αλλά και με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Στους ασθενείς με κολπική μαρμαργή και καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνετοί στον έλεγχο της συχνότητας. Θέλουμε μια συχνότητα περίπου 70 με 90. Σαφώς, βέβαια, δεν πρέπει να ξεπερνάμε τους 100. Η βήτα μπλόκερ, υπάρχει μεγάλη θυογνωμία και πολλές διαφορετικές μελέτες για το αν τελικά έχουν όφελος στους ασθενείς αυτούς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να συνεχίζουμε να τους χορηγούμε με την προϋπόθεση πάντα όμως να μην είμαστε πολύ επιθετικοί ως προς τον έλεγχο της συχνότητας. Μέχρι τώρα για τις φαρμακολογικές θεραπείες
Φαίνεται πως η διατήρηση του ρυθμού μάλλον δεν έχει κάποιο όφελος στους ασθενείς αυτούς. Φαίνεται όμως ότι το ablation μελλοντικά θα μας δώσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και περιμένουμε καινούργιες μελέτες και τις υποαναλύσεις της τελευταίας μελέτης για να είμαστε πιο, να έχουμε καλύτερη γνώση του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία μας τα είπατε, κύριε Θεοφυλακιονάκο, αλλά τελικά στο διατάφτα πώς ξεκινάτε και έχετε ένα ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια, λοιπόν, και κολπική μαρμαργή. Αφήστε το σενάριο της ταχυμιοκαρδιοπάθειας που δεν είναι και τόσο συχνό. Πρακτικά δίνω τα ίδια φάρμακα που θα δίνω σαν να μην είχε κολπική μαρμαργή. Απλά δεν πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί στη συχνότητα. Πρέπει να είμαστε δηλαδή γύρω σε 70 με 90 σφίξ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται πως τα NOAX δουλεύουν και μπορούμε να τα χορηγούμε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή κάνω αρκετά δυσοφάγεια σε ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξόρθησης, με extreme καρδιακές ανεπάρκειες, είναι πάρα πολύ συχνό με τα NOAX να υπάρχει καπνός μέσα στον αριστερό κόλπο και ενδεχομένως και θρόμβος. Όμως αυτό και με βάση τις μελέτες, αλλά και τη δική μας εμπειρία, δεν φαίνεται να υπάρχει και σαν κλινικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν έχουμε εγκεφαλικά σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που παίρνουν NOAX, άρα νομίζω ότι είμαστε πολύ ασφαλείς. Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα το οποίο εσείς είστε πιο έμπειροι να συζητήσετε και να σχολιάσετε είναι αν θα πρέπει και πότε θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να στέλνουμε τους ασθενείς πρόημα για ablation. Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία ισχυμική μυοκαρδιοπάθεια, έχει πάθει ένα έμφραμα, έχει κάνει bypass, έχει 25% κλάσμα εξωθήσεως, δεν έχει βάλει απεινιδωτή για λόγους X και εκεί που ήταν κλάση 2β κάνει κολπική μαρμαριγή και είναι κλάση 3 και έρχεται σε σένα. Έχει κόλπο 4,5, μία ένα κλάσμα 25%, είναι 72 χρονών και είναι πιο συμπτωματικός. Τι θα τον κάνεις? Λοιπόν, σίγουρα θα τον ανατάξω. Σίγουρα θα προσπαθήσω να διατηρήσω το ρυθμό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, καταρχήν, έτσι όπως περιγράφεται το περιστατικό, θα τον βάλω σε αγκορών από το στόμα και σε 3-4 εβδομάδες θα τον καλέσω για να κάνουμε μια ηλεκτρική ανάταξη, να είναι φορτισμένος με αμοιβαρόνι για να έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας διατήρησης του φλεβοκόμβου αμέσως μετά την ηλεκτρική ανάταξη. Άρα λοιπόν, δικαιούται αυτός ο ασθενής, παρά το γεγονός ότι έχει καρδιακή ανεπάρκεια και μεγαλούτσικο κόλπο, να κάνει μια ανάταξη ή και δύο ανατάξεις καμιά φορά. Ναι. Okay. Και από εκεί και πέρα τώρα, αν είναι λίγο καλύτερο σενάριο από αυτό που περιγράψατε, δηλαδή αν, δεν, είναι έχει, το συνηθισμένο. Αν δεν έχει και bypass και ο κόλπος είναι λίγο μικρότερος κτλ., θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να τον στείλουμε και για επεμβατική αντιμετώπιση. Όχι, θα μπορούσατε να τον στείλετε και τον ίδιο, αν είναι ιδιαίτερα συμπτωματικός. Ναι, δηλαδή, του κάνετε μία φορά ανάταξη και υποτροπιάζει σε ένα μήνα. Ναι, αν είναι ασυμπτωματικός, εγώ αυτό που θα έκανα θα τον άφηνα στην ησυχία του. Αν είναι συμπτωματικός, είτε λόγω αισθήματος παλμών ή επιδεινώνεται η καρδιακή του ανεπάρκεια, τότε θα ήμουν πιο επιθετικό. Θα τον πήγαινα για να κάνει ablation. Το οποίο ablation το έχουμε κάνει και εμείς μερικές φορές και δικαιωθήκαμε. Και μάλιστα σε έναν διαπρεπή συνάδελφο, κύριε Κανονίδη, ο οποίος τον ήταν, πώς το λένε, του είχαν και ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει, ας πούμε. Ο πρόεδρος εδώ. Καταρχάς, κύριε Θεοφυλακιονάκο, συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Είναι όντως ένα δύσκολο και μπερδεμένο θέμα. Καταρχάς, κάποιος κρίνοντας αιμοδυναμικά θα έλεγε καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαριγή, ανάταξη. Με ό,τι μέσο υπάρχει. Ηλεκτρική ανάταξη, ablation και μάλιστα θα έλεγε κανείς αν οποιοδήποτε έχει ανάγκη από ablation, ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια έχει ακόμη περισσότερη ανάγκη διότι για αιμοδυναμική υποστήριξη από τον αριστερό κόλπο. Μας δίνεται όμως κάποια στοιχεία εδώ που λέτε ότι είτε τον ρυθμό ανατάξουμε είτε δεν τον ανατάξουμε, η πρόγνωση είναι ίδια. Κατάλαβα καλά ή λάθος? Έτσι λέει, ναι. Ναι. Οι περισσότερες μελέτες έτσι καταλήγουν. Και άλλωστε αυτό ίσως είναι, κύριε Πρόεδρε, και γενικότερο θέμα στην κολπική μαρμαριγή. Θυμάμαι μια παλιά διάλεξη του κυρίου Φραγκάκη που έλεγε δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Έχουμε ένα αυτό. Από την άλλη μεριά, όπως είπατε, ότι
είναι marker ή, πώς το είπαμε, ή factor. Φαίνεται μάλλον τελικά ότι είναι factor, δηλαδή ότι είναι όπως η εκδήλωση είναι μία εκδήλωση που σημαίνει επιβάρυνση της καρδιακής ανεπάρκειας και ίσως γι' αυτό δεν έχουμε, ας το πούμε, τα κατάλληλα αποτελέσματα. Μάλλον νομίζω ότι είναι και τα δύο. Και δηλαδή, τα δύο, εντάξει. Και λειτουργεί παθοφυσιολογικά για την επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας και βέβαια και η εμφάνισή της αποτελεί δείκτη επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας. Οπότε είναι νομίζω αρκετά περίπλοκο. Και ξέρετε, είναι ακόμη περίπλοκο το θέμα, γιατί υπάρχουν κάποιες μικρές μελέτες, δεν μπήκα σε αυτό το θέμα, μίλησα κυρίως για το χαμηλό κλάσμα εξώθησης, που λένε ότι ακόμα και σε διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, το να κυνηγήσεις να διατηρήσεις το ρυθμό πάλι δεν έχει όφελος, που εκεί, παθοφυσιολογικά, θεωρητικά, είναι ακόμα πιο κρίσιμο το να διατηρήσεις την κολυμπική συστολή. Ακριβώς. Λίγο μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για 15.000 ασθενείς, ας πούμε, που τους έχουν βάλει σε ένα τσουβάλι, που είναι άσπρη, μαύρη, κόκκινη, και τελικά αποδείχθηκε ότι όλοι το ίδιο είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Ο μαύρος, στην τύχη τα λέω για να μην παρεξηγηθώ, έχει ανάγκη το κολπικό λάκτισμα, ο άσπρος δεν το έχει και ο κόκκινος θέλει και κάτι ακόμη, ας πούμε. Δηλαδή, ακριβώς. Ίσως δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε να ομαδοποιούμε. Ή τέλος πάντων αυτόν τον άνθρωπο που βλέπεις απέναντί σου, καταρχήν εγώ για να βοηθήσω λίγο τι κάνω στην καθημερινή μου πρακτική, αν μπορώ να το πω, κύριε Πρόεδρε, αν του δίνω πάντα μία ή δύο ευκαιρίες, πάντοτε. Είτε έχει καρδιακή ανεπάρκεια, είτε δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους σχετικά νέους, μία φορά του δώσαν αμοιοδαρώνη, δεν έπιασε η αμοιοδαρώνη και τον καταδικάζουν να είναι σε χρόνια εμένουσα ή χρόνια κολυμπική μαρμαρίγη. Εμείς τους ανατάσσουμε ηλεκτρικά και είμαστε πιο επιθετικοί με τον κύριο Φραγκάκη. Νομίζω και λογικά είναι σωστό. Εάν, δηλαδή, εσένα αρέσει να έχει καρδιακή ανεπάρκεια και εκτός το ότι είναι πρισμένα τα πόδια σου να περπατάς και 10 μέτρα και να μην μπορείς να περπατάς 10 μέτρα, ενώ περπατούσες 25. Εγώ θα ήθελα να περπατάω 25 μέτρα. Αν λοιπόν το κόστος για τα 25 μέτρα είναι να πληρώσω από την τσέπη μου 10 χιλιάρικα και να πάθω και εγκεφαλικό, θα προτιμούσα να μείνω στα 10 μέτρα. Αν όμως το κόστος είναι να πληρώσω 5 χιλιάρικα και να μην πάθω εγκεφαλικό, θα ήθελα να πηγαίνω 25 μέτρα, έτσι χοντρά-χοντρά. Σωστό. Επίσης. Όχι μόνο από την τσέπη μου, το κράτος επίσης θα πληρώσει. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι ακριβώς. Όλα αυτά γίνονται μελέτες οικονομικοτεχνικές. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Όχι, εγώ μια ερώτηση ήθελα να κάνω και εσείς είστε, δεν μιλάω εγώ. Είπατε μεταξύ Digoxy και Vita Blocker, όταν θέλετε να ελαττώσετε τον ρυθμό, τι θα προτιμήσετε στην καρδιακή ανεπάρκεια? Κοιτάξτε, σε έναν ασθενή ο οποίος είναι σταθερός, ξεκάθαρα Vita Blocker. Σε έναν ασθενή που είναι σε νοσοκομείο με αιμοδυναμική αστάθεια κτλ., εκεί θα έδινα καταρχήν την κόξη και μετά βλέποντας και κάνοντας. Πιστεύοντας, ας πούμε, στην θετική ενότροπη δράση. Όχι, γιατί απλά είναι ένα φάρμακο που δεν σου κάνει υπόταση. Επίσης, οι παρενέργειες του στους ασθενείς είναι για τους ασθενείς που είναι εκτός νοσοκομείου. Άρα, νοσοκομιακά μπορείς να το χορηγήσεις με αρκετή ασφάλεια. Έχεις τον ασθενή στα μόνη του. Γι' αυτό το λόγο. Τώρα, για την ενότροπη δράση, για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω τόσο πολύ. Δεν μου λες, και εγώ έχω την αίσθηση, ρε Στράτο, ότι τελευταία ξαναμπήκε η δαχτυλίτιδα μέσα. Μπήκε. Για τον έλεγχο της συχνότητας, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τελευταία. Μπήκε, αλλά. Τώρα, στις πρόσφατες. Ναι, αλλά όχι εγώ, σαν πρώτο φάρμακο. Εντάξει, αλλά ότι δεν είναι στο πλήθο εξώτερο. Αλλά όχι, δεν είναι στο πλήθο εξώτερο. Δεν είναι φοβερό που κάθε 10 χρόνια ξαναγυρίζουν πίσω, ξαναπάνε. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι τελικά. Κύριε... Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που παίρνουν δαχτυλίτιδα. Πάρα πολλοί. Υπάρχουν πλέον. Το πρόβλημα με τη δαχτυλίτιδα είναι ότι τη δίνει σε μια γριά, με συγχωρείτε, η οποία είναι 40 κιλά και έχει ένα GFR 20, ας πούμε. Προφανώς αυτή θα κάνει δηλητηρίαση με τη δαχτυλίτιδα. Εμείς είμαστε της γενεάς, κύριε Πρόεδρε, πες στους άλλους, και ο κύριος Κετίκοπουλου μαζί μας, που το βλέπαμε. Δηλητηριάσει με δαχτυλίτιδα, έτσι, με τις σταγόνες του στο αγροτικό. Ναι, δηλαδή, ναι. 100... Και βέβαια με την λιδοκαίνη που παίρναν όλοι. Το περίφημα Λανιτόπ. Το Λανιτόπ, ναι. Λοιπόν, κύριε Κετίκοπουλου. Εγώ ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, γιατί πάντοτε φτάνουμε στο σημείο, λέμε, κάνουμε ablation, βοηθάμε, περπατάει περισσότερο. Πόσο από αυτούς θα διατηρήσουν το φλεβοκοβικό ρυθμό με κλάσμα εξώθησης κάτω από 35%, δεν μιλάω για τους άλλους, εγώ μιλάω για κάτω από 35% που θα ωφεληθούν, και ποια φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε
για να διατηρήσουμε ή τέλος πάντων να αποφύγουμε και ένα εγκεφαλικό. Στο μέλλον εννοώ, για μια όταν θα επανέλθει πάλι η κολπική παραμονή. Ωραία. Εύκολο το δεύτερο ερώτημα, πολύ δύσκολο το πρώτο. Αμοιοδαρώνη θα χορηγήσουμε για τη διατήρηση του ρυθμού, προφανώς γιατί όλα τα άλλα δεν δείκνονται. Και φυσικά για το θέμα του εγκεφαλικού, ο ασθενής αυτός πρέπει να οφείλει να παίρνει αντιπληκτικά εφόρου ζωής, ανεξάρτητα αν έχει ή δεν έχει πλέον κολπική μαρμαργή. Τώρα το πρώτο ερώτημα, νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα. Δηλαδή, αν θεωρείται, αν το ποσοστό επιτυχία στο γενικό πληθυσμό του ablation είναι 70%. Στην καρδιακή ανεπάρκεια δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 50. Και βέβαια, ποια καρδιακή ανεπάρκεια. Άλλος ασθενής με 35 κλάσμα εξώθησης και 42 χιλιοστά αριστερό κόλπο, και άλλος ασθενής με 20% κλάσμα εξώθησης και 60 χιλιοστά αριστερό κόλπο και ανεπάρκεια μητρού είδους. Εκεί προφανώς ματιοπονείς να στείλεις τον ασθενή. Να σας πω κάτι άλλο όμως. Δηλαδή, είναι αυτό με τους απεινιδωτές που ήταν πάντα το δίλημα είναι ακριβό και θα βάλεις μια συσκευή. Και... Τώρα, ας πούμε, πάρουμε το εντρέστο λοιπόν, που έχει 20% κλάσμα, τεράστιο κόλπο, ανεπάρκεια μητροειδούς και του δίνεις εντρέστο 200 μιλιγράμμ επί 2. Έτσι. Πόσο βελτιώνεις δηλαδή το αυτό του? Ελάχιστα. Ελάχιστα. Εκεί γιατί δεν συζητάμε για recurrence της καρδιακής ανεπάρκειας? Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, από τη μικρή μου εμπειρία και ό,τι μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια, το ablation της κολπικής μαρμαργής στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι κοσμητικό, όπως κοσμητικά είναι και το LASIX, κοσμητικό είναι και άλλα ωραία πράγματα. Όταν φτάσουμε στο τέλος. Λοιπόν, όταν είναι λοιπόν, ας τον άνθρωπο να είναι πιο ευχαριστημένος. Εγώ έχω και ο Νίκος, έχουμε απτά παραδείγματα ανθρώπων που ήταν ξεγραμμένοι, οι οποίοι ζήσανε άλλον ένα χρόνο αξιοπρεπώς. Δεν λέμε ότι θα γίνουν καλά, ούτε είναι για όλους όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε κάποιους, να το χρησιμοποιήσεις. Και μια τελευταία ερώτηση, μια και το αναφέρατε εσείς, γι' αυτό και σηκώθηκα ξανά. Το αγκορόν. Πόσο καιρό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε όσο πάει ο άνθρωπος? Κοιτάξτε, ούτε αυτή είναι εύκολη απάντηση. Προφανώς, αν έχεις έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει παρενέργειες από τον αγκορόν σε χαμηλή δόση, γιατί είναι δοσεξαρτώμενες οι παρενέργειες του, δηλαδή μισή ταμπλέτα μπορεί να τον αφήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να υπάρχει το monitoring των παρενέργειών, κυρίως για το θυροειδή, το σηκώτη και τα πιθανά πνευμολογικά προβλήματα. Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς βέβαια μπορεί να παίρνουν αγκορόν και για άλλους λόγους, δηλαδή και για κυλιακές ταχυκαρδίες, όπου είναι πιο ισχυρός ο λόγος και του αφήνει σε φόρους ζωής χωρίς φόβο και πάθος. Τέλος πάντων, τους παρακολουθείς και βλέποντας και κάνοντας. Φοβάμαι όμως ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ούτως ή άλλως είναι ένα συναφές